Θα διαβάσουμε το τέλος από το μάθημά μας στο βιβλίο του Δανιήλ, σελίδα 799, εδάφιο 36, είναι από το 11ο κεφάλαιο του Δανιήλ και το 36 εδάφιο. 11ο κεφάλαιο, 36 εδάφιο. Και ο βασιλεύς τελικά μη κατά τη θέληση αυτού και θέλει υψωθεί και μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού. Και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών. Και θέλει ευημερεί έως ού συντελεστεί η οργή, διότι το ορισμένο θέλει γίνει. Και δεν θέλει φροντίζει περί των Θεών των Πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικών, ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός Θεού, διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων. Τον δε Θεό Μαουζίν θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού, και Θεών των οποίων οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Ούτω θέλει κάμει στα οχυρώματα Μαουζίμ με τα Θεού Αλλοτρίου. Όσοι γνωρίσω συν αυτών εις αυτούς θέλει πληθύνη δόξα και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμήν. Και εν το εσχάτο καιρό ο βασιλεύς του Νότου θέλει συγκερατιστεί με ταυτού και ο βασιλεύς του Βορρά θέλει ελθεί εναντίον αυτού ως ανεμοστρόβιλος με τα αμαξών και με τα υπαίων και με τα πολλών πλοίων και θέλει ελθεί στους τόπους και θέλει πλημμυρίσει και διαβεί και θέλει σέλθει έτη στην γην της δόξης και πολλοί τόποι θέλουσι καταστραφεί. Ούτε όμως θέλουσι διασωθεί εκ της χειρός αυτού. Ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των ιών Αμών και θέλει εκτείνει την χείρα αυτού επί τους τόπους και η γη της Αιγύπτου δεν θέλει εκφύγει και θέλει κυριεύσει τους θησαυρούς του χρυσίου και του αργυρίου και πάντα τα επιθυμητά της Αιγύπτου και οι Λίβιες και οι Αιθίωπες θέλουν συνείστε κατόπιν των βημάτων αυτού. Πλην αγγελεί εκ της Ανατολής και εκ του Βορρά θέλουν ζηταράξει αυτόν. Δια τούτο θέλει εκβεί με τα θυμού μεγάλου διαναφανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς. Και θέλει στήσει τα σκηνά της βασιλικής αυτού κατοικήσεως μεταξύ των θαλασσών επί του ενδόξου όρους της αγιότητος. Πλην θέλει έλθει στο τέλος αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο βοηθόν αυτών. Και εν το καιρό εκείνο θέλει εγερθεί ο Μιχαήλ, ο άρχον ομέγας, ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου. Και θέλει είστε καιρός θλίψεως η οποία ποτέ δεν έγινε αφού υπήρξε έθνος μέχρι σε εκείνου του καιρού. Και εν το καιρό εκείνο θέλει διασωθεί ο λαός σου πάσος της ευρεθεί γεγραμμένος εν το βιβλίο. Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουσι εξεγερθεί η μεν ζωή αιώνιων η δε ισονιδισμών και εις κατεσχήνιν αιώνιων. Και η συνετή θέλουσι εκλάμψει ως η λαπρότης του στερεώματος και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Και εσύ Δανιήλ έκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως του εσχάτου καιρού. Τότε πολλή θέλουση πολυτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί. Και εγώ Δανιήλ θεώρησα και ειδού ήσταν το δύο άλλοι, είσαι δεύθεν επί του χείλους του ποταμού και είσαι κήθεν επί του χείλους του ποταμού. Και είπε νοείς προς τον άντρα τον ενδεδειμένο λινά, ως τη σύτο επάνωθεν του ποταμού. Έως πότε θέλει είστε το τέλος των θαυμασίων τούτων. Και ήκουσα τον άνδρα των ενδεδειμένων λινά, ως τη σύτο επάνωθεν των υδάτων του ποταμού, ποτέ ύψωσε τη δεξιά αυτού και την αριστερά αυτού εις τον ουρανόν και όμωσεν εις τον ζώντα εις τον αιώνα, ότι θέλει είστε εις καιρών καιρούς και ήμιση καιρού. Όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού, πάντα ταύτα θέλουσιν εκπληρωθεί. Και εγώ ήκουσα, αλλά δεν ενόησα. Τότε είπον, Κύριέ μου, ποιον το τέλος τούτον? Και είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και σφραγισμένοι ως το εσχάτου καιρού. Πολλοί θέλουσιν καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί, και οι ασεβείς θέλουσιν ασεβεί, και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλά οι συνετοί θέλουσιν νοήσει, και από του καιρού καθόν η πατατινή θυσία αφαιρεθεί, και το δέλυγμα της ερημώσεως στηθεί, θέλουσιν είστε ημέρε 1290, μακάριος ως της υπομένη και φτάσει εις ημέρας 1335. Αλλά σύ είπαγε έως του τέλους και θέλεις αναπαυθεί και θέλεις σταθεί εν το κλήρο σου εις το τέλος των ημερών. Αμήν. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή αυτή ο Δανιήλ, ο Θεός θα τον επισκεφθεί πάλι με έναν άγγελό του για να το αποκαλύψει
όλη πια την ιστορία του λαού Ισραήλ, αλλά και τη σωτηρία του λαού Ισραήλ. Του είχε αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα ο Θεός, τα οποία είναι προφητικά και τα οποία διαβάζουμε κι εμείς και θαυμάζουμε πως ο Θεός 600 χρόνια π.Χ. περιέγραψε με τέτοιες λεπτομέρειες την ιστορία των ανθρώπων. Από τον Αυγουδονόσορα, κατόπιν την αυτοκρατορία των Πέρσων και των Μίδων, μετά το Μέγα Αλέξανδρο, μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και όπως είπαμε, έφτασε μέχρι του να εκοπεί ο Χριστός, ο ηγούμενος, ο Ιησούς Χριστός, όχι για τον εαυτό του, και εκείνο το οποίο δεν γνώρισε ποτέ ο Δανιήλ, δεν το φανέρωσε ο Θεός, γιατί ξέρουμε μόνο αυτά που μας φανερώνει ο Θεός, αδελφοί. Μόνο αυτά που μας φανερώνει ο Θεός. Αν ο Θεός δεν μας φανερώσει, δεν ξέρουμε τίποτα. Ο Θεός είναι φως. Ο Θεός αποκαλύπτει. Δεν του αποκάλυψε την εκκλησία του Χριστού, την νύμφη, γιατί είναι ο κατεξοχήν προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης του λαού Ισραήλ. Αργότερα του περιέγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια το γενεολογικό δέντρο, θα τολμούσα να πω, του Αντίχριστου από τον Μέγα Αλέξανδρο, που έφτασε και πάλι μέσα από τους επιγόνους του, ενός των επιγόνων που θα είναι κοινό κράτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεσσάρων βασιλείων που διαιρέθη το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και είπαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αντίχριστος είναι Έλληνας, και αυτό βέβαια το ξαναλέμε δεν μας τιμά, αλλά αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Τώρα σε αυτήν την όραση ο Θεός του αποκαλύπτει την ιστορία του Ισραηλίτικου έθνους, του Εβραϊκού έθνους, αλλά και τη σωτηρία του. Αλλά ταυτόχρονα μας περιγράφει με μεγάλες λεπτομέρειες και το χαρακτήρα και μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή της προσωπικότητας αυτού του ανθρώπου, ο οποίος θα είναι ο Αντίχριστος, γιατί σε αυτόν θα δώσει ο διάβολος την εξουσία του. Θα είναι βασιλεύς, ισχυρός, ο οποίος θα ξεκινήσει από εξουθενημένος. Στο 21 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου λέει «Και ανταυτού θέλει σηκωθεί εξουθενημένος της, εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμή βασιλικήν, αλλά θέλει ελθεί ειρηνικός και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακίες». Δεν θα είναι ένδοξος, δεν θα κυριαρχήσει επάνω σε αυτό το κράτος το οποίο θα επικρατήσει σε όλη την οικουμένη, αλλά με πονηριά, με πανουργία και με κολακίες, εξουθενημένος άνθρωπος θα καταφέρει να επικρατήσει και θα του δώσουν εξουσία, όχι βασιλέως, όχι βασιλική. Δεν θα είναι δική του η εξουσία, θα του δοθεί η εξουσία. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα, γιατί ξέρετε, δοξάζουμε το Θεό, αδελφοί, γιατί αυτά τα πράγματα, αυτή τη σοφία, αυτή την προφητεία, την πρόβλεψη για το μέλλον, μόνο ο Λόγος του Θεού την περιγράφει. Πουθενά δεν θα τη δείτε, ούτε σε σοφούς, ούτε σε συνετούς. Πόσο αλήθεια είναι αυτό που είπε ο Χριστός: «Πάτερ μου, σε ευχαριστώ, γιατί απέκρυψες πάντα ταύτα από σοφών και συνετών και τα αποκάλυψες στα μωρά του κόσμου, γιατί έτσι ήταν αρεστό εις εσένα». Έτσι ήθελες, έτσι σ' άρεσε να κάνεις. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, όλοι μπορεί να κάνουμε λάθος. Τις περισσότερες φορές κάνουμε λάθος. Όλα έχουν λάθη μέσα. Τα γεγραμμένα, οι απόψεις, οι σοφίες, οι φιλοσοφίες. Ο Λόγος του Θεού δεν έχει ούτε ένα λάθος, αδελφοί. Ούτε ένα σφάλμα. Βέβαια, τα προφητικά δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε απόλυτα. Αλλά όταν γίνονται, τα βλέπουμε ότι έγιναν. Και λέμε δόξα στο Θεό, ήταν αυτό που έλεγε η Γραφή. Θυμάμαι ότι μου έλεγαν οι αδελφοί ότι πίστευαν πριν το 48 ότι ο Θεός μετά το ολοκαύτωμα θα δημιουργήσει και θα χαρίσει στο λαό Ισραήλ ένα κράτος. Αλλά ήταν αδύνατο να συμβεί αυτό. Σε τέλεια δυναμία ο λαός Ισραήλ. Όμως ό,τι έχει να κάνει ο Θεός, αδελφοί, δεν το κάνει με τη δύναμη των ανθρώπων. Το κάνει με τη δύναμη τη δική του. Και αυτό είναι ένα ωραίο μάθημα για την προσωπική μας ζωή.
μη βλέπεις πόσο αδύνατον ανθρωπίνος είναι να γίνει. Πήγαινε στον Χριστό προσευχή σου να στο υποσχεθεί ο Θεός και θα το εκτελέσει αυτός. Ό,τι πει ο Θεός, αρκεί να το πει ο Θεός. Ό,τι προγραμματίσει ο Θεός θα το κάνει. Δεν ξέρουμε τους χρόνους και τους καιρούς. Πολλές φορές ξαφνικά γίνεται. Αλλά όμως ένα είναι βέβαιο, ότι αν είναι γραμμένο, εξάπαντος θα εκτελεστεί. Και αν το υποσχεθεί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, εξάπαντος θα γίνει. Είναι βέβαιο. Βέβαια η αδυναμία του ανθρώπου τον φέρνει πολλές φορές σε αμφιβολίες. Όταν βλέπει ένα όρος μπροστά, πώς θα το ξεπεράσω, πώς θα το προσπεράσω. Έρχεται όμως ο Θεός και λέει, τι είναι αυτό το όρος μπροστά στο Ζωροβάβελ, εγώ θα το κάνω πεδιάδα. Πεδιάδα θα το κάνω. Αυτός αδελφοί δεν έφτιαξε τα πάντα. Δεν μπορεί ένα βουνό να το κάνει πεδιάδα. Δεν μπορεί, όλα τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός. Δεν είναι τίποτα δύνατον στο Θεό. Επίσης δεν είναι μόνο τα πάντα δυνατά, είναι και τα πάντα γνωστά. Δεν υπάρχει στο Θεό παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Είναι όλα γνωστά. Γνωστή η ζωή σου και μάλιστα μας ξέρει, λέει η Γραφή, και όχι μόνο μας ξέρει, μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου για να είμαστε Άγιοι δια του Ιησού Χριστού δια της αγάπης. Μας εξέλεξε πριν ακόμη γεννηθούμε, πριν ακόμη γίνει το οτιδήποτε, προκαταβολής κόσμου, πριν από οποιαδήποτε δημιουργία, ο Θεός μας εξέλεξε, αδελφοί, και μας έχει ζωγραφισμένους στις παλάμες Του. Όχι γραμμένα τα όνοματά μας, ζωγραφισμένους. Τα τείχη μας, λέει, είναι μπροστά Του. Κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου, κάθε σκέψη, κάθε μικρή αγωνία σου, κάθε μεγάλη χαρά σου, κάθε θλίψη σου, κάθε προσευχή σου, όλα είναι μπροστά στο Θεό γυμνά και τετραχυλισμένα. Μην πεις ποτέ με ξέχασε ο Θεός. Ποτέ δεν θα σε ξεχάσει. Αλλά όπως κάθε αγαθός πατέρας, πόσο μάλλον ο ουράνιος, φροντίζει για τα παιδιά του, ιδιαίτερα για τα παιδιά του. Προσέχει, τα προστατεύει, τα αγαπάει και θέλει να τα κάνει να προκόβουν στη ζωή τους, να προκόψουν στη ζωή τους. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού, μάλιστα ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο αναφερόμενος, λέει, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε για να είναι φανερά εις πάντες η προκοπή σου. Δεν θέλει να είμαστε, να μένουμε στάσιμοι, να προκόβουμε στη ζωή μας τα πνευματικά, όπως ο πατέρας θέλει να προκόβουν τα παιδιά του. Να γίνουν να χάνονται, όχι, να υψώνονται, να αυξάνονται. Και μας έχει δώσει, αδελφοί αγαπητοί, ένα ωραίο μέσον για την αύξησή μας και για την προκοπή μας, το Λόγο του Θεού. Προς εσάς, λέει, τους πιστεύοντας, εγώ λέγω τώρα να μείνετε στο Λόγο μου, γιατί τότε μόνο θα είστε μαθητέ μου. Ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε. Να μείνετε στο Λόγο μου, γιατί τότε θα είστε αληθώς μαθητές μου. Και τότε, όταν θα είσαστε μαθητές μου, τότε θα γνωρίσετε την αλήθεια. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και όντινα ο Υιός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Σε τέλεια ελευθερία. Αυτή είναι η χάρη και το έλεος του Θεού. Να σου χαρίζει στη ζωή σου τέλεια ελευθερία. Να έχεις τη δυνατότητα να εκλέγεις και να απορρίπτεις. Να διαλέγεις. Να πηγαίνεις και να μην πηγαίνεις. Να ακούς και να μην ακούς. Να βλέπεις και να μην βλέπεις. Ό,τι θέλεις κάνεις. Αλλά όμως, αδελφοί αγαπητοί, εκείνο που θέλει ο Θεός από μας, όταν μας δώσει αυτή την τέλεια και υπέροχη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, είναι ακριβώς τότε να μην κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά ακριβώς τότε, όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός.
και έτσι έρχεται η τέλεια και ευλογημένη ένωση του Θεού με τον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και πώς θα ξέρω τι θέλει ο Θεός? Έχεις μπροστά σου το Λόγο του Θεού, τον Άγιο, τον Αψευδή. Θα ξέρεις κάθε στιγμή, σε κάθε περίσταση, στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο, τι θα κάνεις. Βέβαια, πολλές φορές δεν είναι εύκολο να κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε. Πολλές φορές είναι δύσκολο. Μερικές φορές και δεν μπορούμε. Για πολλούς λόγους. Και πάλι είναι πολύ έλεος ο Χριστός. Δεν μπορείς, παιδί μου, δεν πειράζει, την αδυναμία σου εγώ δεν τη λαμβάνω υπόψη μου. Αν μου ζητήσεις, θα σου δώσω και τη δύναμη να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό που πρέπει. Και πολλές φορές ακόμη δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνω? Πώς πρέπει να το κάνω αυτό? Και πάλι, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας είναι σύμβουλος. Δεν είναι μόνο διδάσκαλος να μας διδάσκει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και να μας δίνει το δρόμο και να μας διδάσκει το δρόμο τον οποίο περπατάμε, αλλά είναι και σύμβουλος. Έρχεται με συμβουλή και έχει, αδελφοί αγαπητοί, κάτι που είναι εκπληκτικό. Κατανόηση ο Θεός. Κατανόηση. Σε καταλαβαίνει. Κατανοεί την αδυναμία σου. Κατανοεί το φόβο σου. Κατανοεί το λάθος σου. Δεν είναι αυστηρός να μην καταλαβαίνει. Σε καταλαβαίνει. Περιμένει. Και είναι έτοιμος πάντοτε να εκχέει το έλεος του και τη χάρη του. Και αυτή η κατανόηση, αδελφοί αγαπητοί, είναι το χαρακτηριστικό της γνώσης με αγάπη. Ξέρει, αλλά ταυτόχρονα αγαπάει. Και αυτά είναι τα δώρα του Θεού που δίνει στους ανθρώπους και θέλει να έχουμε εμείς. Έλεος και αγάπη. Έλεος και αλήθεια. Η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά η γνώση σφυσιεί χωρίς την αγάπη. Όταν ξέρεις το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού και έχεις και αγάπη, τότε μοιάζεις με το Θεό. Και ξέρετε, αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό το καταλαβαίνουμε καλά όταν εννοήσουμε αυτό που μας λέει η Γραφή, ότι ο Θεός δεν έχει αγάπη, είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Και από τη δική του την αγάπη, από τη δική του την ύπαρξη, δια Πνεύματος Αγίου πλημμυρίζει την καρδιά μας με τη δική του την αγάπη. Ωραία είναι η χριστιανική ζωή. Ωραία είναι η σχέση μας με το Θεό. Ωραία είναι η σχέση μας με τον άνθρωπο, τον αδελφό μας. Ωραίες είναι ακόμη και η σχέση μας και με τους εχθρούς μας. Αλλά εκείνο, αδελφοί αγαπητοί, που ξεπερνάει τα πάντα είναι η ελπίδα, η βεβαία και η ασφαλής. Ότι το μέλλον θα είναι και πιο ευλογημένο και το τέλος θα είναι αιώνιο. Αλληλούια. Γιατί ο χριστιανός δεν φοβάται το μέλλον, χαίρεται για το μέλλον. Δεν φοβάται για τα δεινά που έρχονται, δεν φοβάται για τις ταλαιπωρίες που έρχονται, γιατί ξέρει ότι ο Χριστός θα προπορευθεί. Ο Θεός θα είναι μπροστά. Και ιδιαιτέρως δεν φοβάται το τέλος. Τι θα γίνει στο τέλος? Ευλογία θα γίνει στο τέλος. Αλληλούια. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα είναι στο τέλος. Αλλά και αν έρθει ο Κύριος να μας πάρει πιο μπροστά, πάλι ευλογία θα είναι. Μακάρι οι αποθανόντες εν Κυρίω από του νυν, λέει η Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος, τι όμορφα, αδελφοί αγαπητοί, που μας βεβαιώνει, γιατί το έχει καταλάβει αυτό. Πολύ καλύτερον είναι να είμαι με ταυτού. Αλλά όμως ο Θεός με θέλει εδώ για να εκπληρώσω την αποστολή μου για το καλό των άλλων και για το μισθό που έχει ετοιμάσει εκεί να με παραλάβει, όταν με παραλάβει. Ο Θεός λοιπόν, εκτός από πανάγαθος, παντοδύναμος, είναι και πάνσοφος, γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευθούμε, αδελφοί, τη ζωή μας στον Χριστό. Γνωρίζει ποιος είσαι, ποιοι είναι οι άλλοι, γνωρίζει την καρδιά σου, γνωρίζει τις προθέσεις σου, την καθαρότητά σου,
γνωρίζει το παρελθόν σου, τη μετανοιά σου, το παρόν σου και γνωρίζει και το μέλλον σου. Μόνο στο Θεό μπορούμε να εμπιστευτούμε τη ζωή μας, αδελφοί. Μόνο με το Θεό μπορούμε να έχουμε ειρήνη και για το παρελθόν μας, ότι όλες οι αμαρτίες μας συγχωρήθηκαν, και για το μέλλον μας, ότι η ζωή μας είναι κατά πάντα στα χέρια Του. Να εμπιστευτούμε το Θεό, να αφαιθούμε στη χάρη του Χριστού και στο έλεος του Χριστού, με μια βασική όμως προϋπόθεση, να φροντίζουμε τη ζωή μας, τον αγιασμό μας, την καθαρότητά μας, την καρδιά μας, τις σκέψεις μας, να φροντίζουμε για την κατάστασή μας, να είναι ενώπιον του Θεού σε αγιασμό, σε καθαρότητα και ιδίως, αδελφοί αγαπητοί, σε ειλικρίνεια και σε ευθύτητα. Η καρδιά μας να είναι κατά την καρδιά του Θεού, να επιθυμούμε να γίνεται στη ζωή μας το δικό Του το θέλημα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πανσοφία το Θεός μας περιγράφει πάρα πολύ χαρακτηριστικά τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου. Θα είναι βασιλεύς, θα κάνει κατά τη θέληση αυτού. Προσέξτε αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχουμε εμείς. Δηλαδή να δούμε τι κάνει, ώστε εμείς να κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα. Να μην έχουμε κανένα κοινό σημείο με αυτόν. Κάμει κατά τη θέληση αυτού. Εσείς, εγώ, εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ κατά τη θέλησή μας. Θα κάνουμε κατά τη θέληση του Κυρίου. Το θέλημά μας θα είναι τοποθετημένο στο θέλημα του Κυρίου. Αμήν, αδελφοί. Δεύτερον, θέλει υψωθεί. Θα υψώσει τον εαυτό του και θα υψώνεται. Όσο αυτός θα υψώνεται, εμείς θα ταπεινωνόμαστε. Όσο αυτός θέλει να μεγαλώνει, τόσο εμείς θέλουμε να μικραίνουμε για να μεγαλώνει ο Χριστός στη ζωή μας. Όταν ο άνθρωπος μικραίνει, τότε το βέβαιο είναι ότι μεγαλώνει ο Χριστός στη ζωή του. Όταν ο άνθρωπος πει και εννοήσει μέσα στην καρδιά του ότι εγώ είμαι ένα μηδενικό και μάλιστα μεγάλο, δηλαδή όταν εννοήσει τα λόγια του Χριστού ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τότε τον εαυτό μας τον βλέπουμε στο μέγεθος που είναι, πολύ μικρός αδελφοί. Άθλιος, όπως είπε ο Ιώβ, και ουτιδανός και τίποτένιος. Ενώ πριν από λίγο ο Ιώβ έλεγε, μακάρι να έρθεις Θεέ μου να διαπραγματευθούμε, να δεις ότι έχω δίκιο. Όταν όμως ήρθε ο Κύριος, ο Ιώβ κατάλαβε πόσο άδικο είχε. Αδελφοί, δεν έχουμε ποτέ δίκιο. Ποτέ μην πεις έχω δίκιο. Δεν έχεις δίκιο. Δίκιο έχεις μόνο όταν σε δικαιώσει ο Χριστός. Μόνο όταν σε δικαιώνει ο Θεός έχεις δίκιο. Ιδάλλως, όταν διεκδικείς το δίκιο σου και δίκιο να έχεις, θα το χάσεις. Και σωστά να τα λες, θα χάσεις την ορθότητά τους. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν θα υψωθεί και θα μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού. Και προσέξτε αυτή τη λέξη, υπεράνω παντός Θεού. Δηλαδή όλους τους θεούς τους κάνει ίσα και βάζει τον εαυτό του πάνω απ' όλα. Πράγμα το οποίο ο Παύλος στην Αθήνα δεν το έκανε. Αλλά τι είπε, εθεώρουν τα σεβάσματά σας. Δεν τους είπε ο ανόητοι Αθηναίοι με τα αγάλματα και τα βδελίγματα που κάνετε. Σέβεται την άγνοια τους, επειδή πρώτος ο Θεός σέβεται την άγνοια του ανθρώπου. Σέβεται. Έχει σεβασμό στην γνώμη, στην άποψη του ανθρώπου που δεν ξέρει. Αποδέχεται την άγνοια και λέει και εγώ δεν ήξερα. Και αν δεν ερχόταν ο Χριστός να με συναντήσει, ακόμη δεν θα ήξερα. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό είναι η πραγματική ταπείνωση. Είναι η κατανόηση που είπαμε. Και η κατανόηση έχει τα χαρακτηριστικά της αλήθειας και της αγάπης. Κατανοεί τους Έλληνες ότι μέσα στην άγνοιά τους λατρεύουν είδωλα, ψεύτικους θεούς, αλλά δεν τα χαρακτηρίζει έτσι.
τα χαρακτηρίζει έτσι πως αυτοί τα βλέπουν, σεβάσματά σας. Μην θεωρήσεις, αδερφέ, ποτέ, επειδή βρήκες χάρη από το Θεό και γράψε ο Κύριος το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, ότι είσαι καλύτερος από τον άλλον που είναι ορθόδοξος, που είναι μωαμεθανός, που είναι βουδιστής, που είναι ό,τι θέλει. Καθολικός, ό,τι θέλει, δεν είσαι καλύτερος. Απλώς χάρη βρήκες από το Θεό. Αυτή είναι η διαφορά μας, αδερφοί. Η διαφορά μας είναι ότι ο Χριστός έκανε χάρη στη ζωή μας και έλαμψε φως. Ο Παύλος το ξέρει, λέει, ήμουν ο πιο αμαρτωλός από όλους. Αλλά ηλεήθην, διότι κατάγνιαν, με άγνοια έπρατα άπιστα. Έπρατα απίστος επειδή δεν ήξερα. Και τώρα βλέπει τους Αθηναίους και λέει, με άγνοια πράττουν απίστος, και τους κατανοεί. Ξέρετε, τώρα τελευταία έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μου να ζητάω κατανόηση να βάλει στην καρδιά μου. Να μπορώ να καταλαβαίνω τον άλλονε. Όταν καταλαβαίνεις τον άλλονε, τότε από την καρδιά σου βγαίνουν λόγια που είναι λόγια Θεού. Δεν είναι εύκολο, μάλλον είναι αδύνατον, αν δεν βρούμε χάρη από το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά μας με αυτή την ωραία έννοια της κατανόησης που περιέχει αλήθεια, αγάπη και επιοίκεια. Δεν έχει αυστηρότητα μέσα του, δεν έχει περηφάνεια, δεν έχει αλαζονία. Γι' αυτό λέω, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου, για να προσέξουμε, μην του μοιάσουμε πουθενά, αλλά να κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα, να μοιάσουμε στο Χριστό, να κάνουμε ακριβώς αυτά που θέλει ο Χριστός. Τρίτον, θέλει μεγαλωριμονήσει και κατά του Θεού των Θεών. Μεγαλωριμονήσει, αδελφοί, προσέξτε το αυτό, μεγάλα λόγια, μεγάλα λόγια, με αφροσύνη και εναντίον του Θεού. Ποτέ, αδελφοί αγαπητοί, να μην μεγαλωριμονούμε, μάλλον να μικροριμονούμε, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Λίγα λόγια να λέμε, μικρά λόγια να λέμε. Καλύτερα τα μεγάλα πράγματα να τα αφήνουμε να τα κάνει ο Θεός. Μην πεις, ξέρεις εγώ τι θα κάνω. Ήταν κάποιος που λέει, εγώ θα γίνω ποιμένας. Καημένος. Αλλά δεν γινόταν. Τότε αποφάσισε και λέει, θα ανοίξω αίθουσα. Πήγε λοιπόν, πούλησε ένα σπίτι, πήρε τα λεφτά, έφτιαξε μια αίθουσα, την εισέβαλε καθίσματα, έβαλε άμβονα, ανέβηκε, αλλά δεν μπήκε κανείς μέσα. Δεν γίνεται με μεγάλα λόγια, αδελφοί. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι. Όσες φορές στη ζωή μου έχω πει μεγάλα λόγια, δεν τα έχει κάνει ο Θεός. Όσες φορές έχω πει ο Κύριος ξέρει, πολύ περισσότερα έχει κάνει ο Θεός. Δεν ευαρεστείται ο Θεός σε μεγαλόπνοα σχέδια δικά μας. Αυτό είναι φιλοδοξία. Ξέρεις τι θα κάνω εγώ. Μάλιστα, δεν μας επιτρέπει ο Θεός να πούμε ούτε και πού θα πάμε. Θα πάω εκεί, θα κάνω εμπόριο, θα κάνω τ' άλλο. Πες Θεού θέλοντος. Πες πρώτα ο Θεός. Πες με τη βοήθεια του Θεού. Γιατί αν δεν είναι ο Θεός, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, αδερφοί. Μην κάνουμε μεγάλα σχέδια, μεγάλα όνειρα, μεγάλα λόγια, ούτε στους άλλους, ούτε στον εαυτό μας. Να κάνουμε καλύτερα προσευχές, ο Θεός να κάνει τη ζωή μας μεγάλη. Μεγάλη στην παρουσία Του, στη δόξα Του. Θέλει μεγαλωριμονήσει λοιπόν κατά του Θεού των Θεών. Και θέλει ευημερή έως ού συντελεστεί η οργή, διότι το ορισμένον θέλει γίνει. Εδώ τώρα είναι ένα πολύ σοβαρό επίσης θέμα. Πολλές φορές η καρδιά μας κοροϊδεύει και επιθυμούμε και προσευχόμεθα για την ευημερία μας. Όμως θυμηθείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αρκείστε αν έχετε διατροφάς και σκεπάσματα. Αρκείστε εις αυτά. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ολιγαρκής. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εξεύρω να περισσεύομαι, εξεύρω και να υστερούμε, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ευημερή, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Εάν όσοι θέλουν να πλουτώσει,
θέλουν, αγωνίζονται για να αυξήσουν την ευημερία τους, όχι για να ζήσουν, για να αυξήσουν την ευημερία τους, πίπτουσιν εις πειρασμών και παγίδας. Διαβάζω από τη σελίδα 1053, είναι του Αποστόλου Παύλου η πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 9. Όσοι δε θέλουν συναπλουτώσει, πίπτωση εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουση τους ανθρώπους εις όλεθρο και απώλεια, για τη ρίζα πάντων των κακών στη ζωή του ανθρώπου είναι η φιλαργυρία. Όλα τα κακά που έρχονται στη ζωή του ανθρώπου έχουν ρίζα τη φιλαργυρία. Απίστευτο είναι. Αντιθέτως, στο προηγούμενο εδάφιο, στο 8 λέει, στο 6 λέει, «Μέγας δε πλουτισμός, η ευσέβεια μεταυταρκίας». Μέγας πλουτισμός, η ευσέβεια μεταυταρκίας. Διότι δεν εφέραμε ουδέν εις τον κόσμο, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομε. Οι άνθρωποι λένε, γυμνοί ήλθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Ο μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια με αυτάρκεια. Αλληλούια. Και μάλιστα πλουτισμός που δεν χάνεται, δεν κλέβεται, δεν υποτιμάται, δεν καταστρέφεται ο πλουτισμός αυτός. Ο πλουτισμός μετευσεβίας. Αλληλούια. Ο άνθρωπος όμως αυτός θα ευημερεί και ενδιαφέρεται για την ευημερία του. Και λέει αλλού, θα κάνει πολλούς να πλούσιους, θα διαμοιράζει τα πλούτη του για να τους κάνει δικούς του. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, και αυτός θέλει για τον εαυτό του πλούτο και χρησιμοποιεί τον πλούτο για να πλανήσει και τους άλλους. Και ποιοι πλανώνται? Αυτοί που έχουν τις ίδιες επιθυμίες να πλουτίσουν. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για τον πλούτο αυτόν εδώ στη ζωή, ούτε για δώρα, ούτε για τιμές, ούτε για δόξα που θα δούμε παρακάτω, αυτός ο άνθρωπος είναι σε ασφάλεια, είναι ασφαλής. Το επόμενο είναι, και δεν θέλει φροντίζει περί των θεών των πατέρων αυτού. Είναι ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό αυτό. Δεν σέβεται τους γονείς του, τους πατέρες του. Αδιαφορεί για τα πιστεύω των μεγαλυτέρων, των πατέρων του. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, και εμείς να μην πέσουμε ποτέ σε αυτή την παγίδα. Δεν έχει πιστέψει ο πατέρας μου. Και λοιπόν θα τον αγαπάς και θα φροντίζεις και θα τον περιθάλπτεις. Είναι πατέρας σου. Δεν φροντίζει περί των θεών των πατέρων αυτών. Δηλαδή τους περιφρονεί. Εγώ είμαι. Δεν είσαι εσύ. Εσύ είσαι γιος. Τον πατέρα, τη μάνα, πόσο πρέπει να τους φροντίζουμε. Πόσο σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, λένε οι άνθρωποι, και είναι αλήθεια η ευχή του πατέρα και της μάνας. Και είναι αλήθεια, είναι αυτό που λέει η Γραφή. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνεται καλό. Και όταν τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, τότε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Χαίρονται. Και λένε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για το γιο μου, σε ευχαριστώ για την κόρη μου, ευλόγησέ τη. Αυτή η προσευχή, ξέρετε πως ακούγεται, αυτή η ευχή. Και από την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για τις ευχές, και εμείς να δίνουμε ευχή. Να εύχεστε ο ένας για τον άλλον, αλλά και να διεκδικείτε την ευχή, όχι τον γογγισμό. Σκέψου να πει ο πατέρας, δεν σ' αντέχω να σε βλέπω, φύγε. Όχι τέτοιο πράγμα, αδερφοί. Να διεκδικούμε την ευχή των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε των γονιών μας, ιδιαιτέρως, γιατί είναι μετεπαγγελίας εντολή, μετυποσχέσεως εντολή. Και ο Θεός δίνει μια υπόσχεση ακόμη, και θα είσαι και μακροχρόνιος. Αυτός δεν λογαριάζει τους πατέρες, ούτε τους θεούς των πατέρων, καθόλου δεν λογαριάζει. Εμείς λογαριάζουμε, αδελφοί. Και πρέπει να λογαριάζουμε και τους μεγαλύτερους μες στην Εκκλησία, τους σεβόμεθα. Αλλά ιδιαιτέρως τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, των πατέρων λέει. Πάμε παρακάτω. Ουδέ περί επιθυμίας γυναικών.
Εδώ τώρα είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό. Δεν επιθυμεί, δεν έχει επιθυμία, δεν φροντίζει για τις επιθυμίες των γυναικών. Ξέρετε, το ευλογημένη, η ευλογημένη οικογένεια είναι αυτή που έχει τα πάντα τέλεια σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μπορεί να περιφρονείς τη γυναίκα σου, ούτε να περιφρονείς τον άντρα σου. Μάλιστα, για να το καταλάβουμε καλά αυτό, λέει η Γραφή ότι το σώμα σου, γυναίκα, δεν ανήκει σε σένα, ανήκει στον άντρα σου. Και το σώμα σου, άντρα, δεν ανήκει σε σένα, ανήκει στη γυναίκα σου. Άρα λοιπόν, είναι κάτι που ο Θεός του δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτός ο άνθρωπος όμως έχει ξεπεράσει, θα λέγαμε, και μην το μας φαίνεται περίεργο, γιατί πολλές φορές το έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Θα σας πω παραδείγματα. Έχει ξεπεράσει αυτά τα μικρά θέματα. Μια γυναίκα παντρεύεται, έχει τόσο πολύ δουλειά, ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την καριέρα της, ούτε με τον άντρα της ασχολείται και πολλές φορές ούτε και με τα παιδιά της. Αυτό δεν είναι από το Θεό. Καθόλου μάλιστα δεν είναι από το Θεό. Ή ένας άντρας έχει τόσο πολύ ασχολία και τόσο πολύ φιλοδοξία με τη δουλειά κλπ, που τη γυναίκα του καλημέρα της λέει και φύγε, δεν της ξανά, δεν συζητάει παρακάτω. Δεν είναι καλό, δεν είναι από το Θεό. Είναι, και για να το καταλάβουμε, μας λέει ο Θεός, ο άντρας πρέπει να φροντίζει και να περιθάλπτει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να γονατίζουμε, να προσευχόμεθα και να μας έλεγε ο Κύριος, μη γέννητο, έχω τώρα πολλή δουλειά, δεν θα έρθω να σας επισκεφθώ. Δεν θα ήταν τραγικό? Ή η Εκκλησία να μιλάει ο Κύριος, να μιλάει και εμείς να λέμε, πω, έχω τόσα προβλήματα τώρα, πού να ακούσω τη φωνή του, πού να, να πάω να τον συναντήσω. Δεν είναι καλό αυτό. Μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί αγαπητοί, η βασίλισσα είναι η γυναίκα του Χριστού και ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. Μέσα στο σπίτι η βασίλισσα είναι η σύζυγος και ο βασιλιάς είναι ο σύζυγος. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η σχέση μας η οικογενειακή. Εν γέννη οι σχέσεις μας οι οικογενειακές. Πολύ μεγάλη σημασία στα μάτια του Θεού. Το επόμενο. Ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός Θεού, διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων. Εδώ τώρα είναι το άκρο νάωτον της περηφάνειας και της λαζονίας. Βάζει το Θεό του όχι μόνο πάνω από ανθρώπους, βάζει πάνω και από τους θεούς και από το Θεό. Υπεράνω πάντων. Αυτός τώρα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, και εμείς πρέπει να προσέχουμε πως μιλάμε για τους θεούς των ανθρώπων. Ο άλλος είναι μουσουλμάνος και πιστεύει στον Αλλάχ και στον Μωάμεθ. Δεν θα μιλάμε προσβλητικά ούτε για τον Αλλάχ ούτε για τον Μωάμεθ. Είναι ο Θεός του, είναι ο προφήτης του. Με σεβασμό θα μιλάμε, αλλά όμως θα ξέρουμε την αλήθεια. Και θα την ομολογούμε την αλήθεια. Αλλά όχι προσβάλλοντας τον άλλον. Είναι σαν να μην βλέπω καλά εγώ. Εσύ βλέπεις καλά, μου πεις τραβούλιακα, φύγε από τη μέση. Δεν βλέπω καλά, γιατί με λες τραβώ. Δεν βλέπω. Ή να μην ακούω καλά. Βάλε ακουστικά να ακούσεις. Εντάξει, θα βάλω, αλλά μην με προσβάλλεις. Ποιος είναι αυτός που προσβάλλει τους άλλους? Και αν το προσέξουμε, αδελφοί, τις προσβολές. Πόσο άσχημο είναι να προσβάλλεις τον άντρα σου, αδελφή. Με γλυκύτητα θα του μιλάς ή να εξουθενείς τη γυναίκα σου. Και εν τη στιγμή δεν είναι ο Θεός μαζί μας. Θα μου πεις, δεν το έχεις κάνει ποτέ? Δυστυχώς το έχω κάνει. Και θυμάμαι μια φορά, σας το έχω ξαναπεί, ήταν πολύ άσχημο. Αλλά όμως τι ωραία που ο Θεός με έκανε και μετενόησα. Είμαστε στο αυτοκίνητο με την Άννα οι δυο μας. Μπορεί να ήταν και κανένα παιδί μαζί, δεν θυμάμαι. Και προσπαθούσα να της εξηγήσω κάτι που νόμιζα ότι δεν το καταλάβαινε. Μάλλον λάθος θα είχα εγώ, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το καταλάβαινε, δεν μου έλεγε άλλα, της έλεγα άλλα, μου έλεγε άλλα, θύμωσα. Και στο τέλος λέω, καλά πίτουρα έχεις στο κεφάλι σου. Έξυπνος. Και ξέρετε, μου απάντησε ο Θεός, η Άννα, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός το βάλε στο στόμα της.
έχω ό,τι μου δώσε ο Κύριος. Πω, πω, με διέλυσε. Διαλύθηκα, κατέβασα τη μούρη κάτω, τι να της πω τώρα. Λέω, αυτό που σου δώσε ο Κύριος το λέω εγώ πίτουρα. Πω, πω, λέω. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί. Ποτέ να μην προσβάλλουμε. Και όταν θυμώνουμε, οργίζεστε, λέει, μην αμαρτάνετε. Πήγαινε, κρύψου, μπες κάπου μέσα, κρύψου εκεί και ο Θεός θα με ρυμνήσει για τα άλλα. Ποτέ μην προσβάλλεις κανέναν. Μπορεί να το σκανδαλίσεις. Όποιος σκανδαλίσει ένα των ελαχίστων τούτων, ξέρετε τι θα πάθει. Καλύτερα είναι, λέει, να δεθεί σε αυτόν μήλου πέτρα και να τον πετάξουν στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων, των ελαχίστων τούτων. Γιατί είναι του Κυρίου. Στη συνέχεια, τον δε Θεό Μαοζήν θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού, και Θεόν τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Εδώ για το Θεό Μαοζήν δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Βέβαια σας έχω πει ότι κάποτε διάβασα και μάλιστα στο ίντερνετ ότι τον Θεία από το δωδεκάθεο τον έλεγαν ο Θεός των οχυρωμάτων, και Μαοζή με εβραϊκά σημαίνει ο Θεός των οχυρωμάτων. Δεν ξέρω αν αυτό λέει τίποτα. Εκείνο όμως που μου κάνει εντύπωση είναι θέλει τον δε Θεό Μαοζή θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού. Ίσως να λέει, ίσως να μην λέει, δεν θα μπούμε παραπάνω, ούτε τους έξιμους θα κάνουμε, ούτε φανέρωση από το Θεό έχουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον. Πάντως εκείνο που είναι το ουσιαστικό και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτός θα δημιουργήσει δικό του Θεό, και αυτόν θα λατρεύει και αυτόν θα δοξάζει και αυτόν θα τιμάει και θα τον επιβάλλει και σε όλους τους άλλους. Εδώ τώρα να προσέξουμε. Πρώτον, και εμείς μας φανεί παράξενο, καθένας από εμάς έχει το δικό του Θεό. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν φτιάξει στην παλαιά εποχή, οι αρχαίοι Έλληνες, τον Ποσειδώνα Θεό, λέει, της θάλασσας για τους ναυτικούς, τον Άρη Θεό του πολέμου, και λέμε πως το είχαν δημιουργήσει, πως είχαν φανταστεί τέτοιους θεούς. Όμως και σήμερα οι άνθρωποι έχουν, λέει, του έρωτα. Ποιος είναι το έρωτα? Ο Άγιος Βαλεντίνος, λέει, Θεός του έρωτα, σαν την Αφροδίτη. Είναι περίεργα πράγματα αυτά. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και εμείς έχουμε δικούς μας θεούς. Έχουμε, όχι εμείς, δηλαδή οι άνθρωποι, δημιουργούμε δικούς μας θεούς. Παραδείγματος χάρη, εγώ είχα προστάτη μου τον Άγιο Γιώργη, έτσι έλεγα. Και κάθε ένας έχω ακούσει, ας πούμε, το λέει ο Άγιος, εγώ, λέει, πηγαίνω στον Άγιο Εφραίμ. Είναι ο δικός του Θεός. Διαλέγουμε έναν που μας ταιριάζει, η Χρυσοβαλάντου, λέει, και τον κάνουμε προστάτη μας, γιατί έτσι μας έρχεται. Είναι αυτό που έκαμε και ο Αντίχριστος. Αδελφοί αγαπητοί, δεν θα φτιάχνουμε θεούς εμείς. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μας έφτιαξε, και ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Δεν θέλουμε παραπάνω, πιο πολλούς θεούς, πιο πολλή βοήθεια. Αν έχουμε το Θεό μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δοξάζει στον τόπο αυτού το Θεό Μαοζήν, και Θεόν τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν θα τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Ούτω θέλει κάμει στα οχυρώματα Μαοζήν με τα Θεού αλλοτρίου. Όσοι γνωρίσουν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει δόξαν. Εδώ τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Όσοι τον αναγνωρίζουν, τους δίνει δόξα και πληθύνει δόξα. Γιατί? Γιατί θέλει οπαδούς. Θέλει ανθρώπους που να τον αναγνωρίζουν, που να τον λατρεύουν σαν Θεό, που να τον ακολουθούν. Φοβερό αυτό, αδελφοί. Και αυτό είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που είναι έξω από το Θεό. Θέλει ανθρώπους δικούς του. Και άμα πάτε, όπου και να πάτε, όπως, στο δημόσιο, στο στρατό, δημιουργούν οι άνθρωποι κλίκες. Τους δικούς μου, λέει. Μη γέννητο στην εκκλησία να συμβαίνει αυτό. Και μη γέννητο σε κανέναν από εμάς να θέλει ανθρώπους που να τον ακολουθούν.
Είναι το ίδιο άσχημο με το να θέλεις να ακολουθείς άνθρωπο. Ούτε άνθρωπο θα ακολουθούμε ποτέ, αν αδελφοί βλέπουμε σε πρόσωπο ανθρώπου θα πέσουμε. Αλλά και αν θέλουμε οι άλλοι να βλέπουν στο πρόσωπό μας, πάλι θα πέσουμε και θα γκρεμίσουμε και τους άλλους. Να ξέρουμε ότι αν στέκομαι αυτή τη στιγμή είναι γιατί με κρατάει ο Χριστός. Και με το ζόρι κρατάω τον εαυτό μου, όχι να κρατήσω και σένα. Με το ζόρι κρατάω τον εαυτό μου. Εγώ ξέρω τον αγώνα μου και εσύ ξέρεις τον αγώνα σου για να μένουμε στην πίστη, για να μείνουμε στη χάρη του Χριστού, για να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Μη γίνει το εγώ να κάνω κάτι για σένα ή εσύ να κάνεις κάτι για μένα. Για όλους μας μόνο ο Χριστός κάνει, αδελφοί. Μόνο ο Χριστός κάνει. Αυτός ο άνθρωπος θέλει τώρα να αποκτήσει οπαδούς. Γι' αυτό όποιος τον αναγνωρίζει πληθύνει εις αυτόν τη δόξα. Και ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, να μην υψώνουμε ανθρώπους. Ο Θεός να μας φυλάει. Δηλαδή είμαι επιμένας, εγώ θα βρω τώρα 5 πρεσβυτέρους που να είναι δικοί μου, κολλητοί μου. Πάει η Εκκλησία. Πάει η Εκκλησία. Όλοι θέλουμε να είμαστε του Χριστού. Του Χριστού απολύτως. Κανενός ανθρώπου και καμία τέτοια σκέψη δεν αφήνουμε να έρθει στο μυαλό μας, να, στην καρδιά μας, να μας επικρατήσει. Επίσης, αδερφοί, προσέχετε, μην δίνετε εντολές να σας υπηρετούνε. Πολύ σοβαρό αυτό. Μου κάνεις αυτή τη δουλειά. Βέβαια, αν υπάρχει κάποια σοβαρή ανάγκη και δεν μπορείς, το κάνεις. Αλλά μην το έχεις συνήθειο. Μην το έχεις συνήθειο. Ούτε στη γυναίκα σου, ούτε στα παιδιά σου. Διψάς, πήγαινε βάλε μόνο σου νερό. Βέβαια, η γυναίκα σου σ' αγαπάει, θα πάει να φέρει. Αλλά ποτέ μην λες τον άλλον τι να κάνει. Αυτές είναι εντολές. Ούτε να δίνεις εντολές, αλλά ούτε και να παίρνουμε εντολές. Αλλά να με πολύ αγάπη, αντί να μας υπηρετούν, να υπηρετούμε. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τον υπηρετούν, ποτέ δεν θα υπηρετηθεί από τον Κύριο. Ακούστε το αυτό που σας λέω. Ο άνθρωπος που θέλει ανθρώπους να τον υπηρετούν, δεν θα υπηρετηθεί. Να υπηρετείς, αδερφέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα έρθει σε ανάγκη δεν θα ζητήσει μια χάρη. Μην πάμε στο άλλο άκρο, γιατί από εκεί και πέρα πάει και εγωισμός αυτό. Αλλά καλύτερα να ψάχνεις να βρεις ποιος έχει ανάγκη για να τον υπηρετήσεις, παρά να ψάχνεις να βρεις ποιος μπορεί να σε υπηρετήσει. Είναι λογική αυτό. Είναι σκέψη μέσα στην καρδιά. Δεν θα κοιτάς ποιος θα σε υπηρετήσει, αλλά θα ψάχνεις να βρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Να μην, αδερφοί. Έτσι είναι ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία. Και μη βαρύνεις τον αδελφό σου, μην τον φορτώνεις. Επειδή είναι καλός, μην τον εκμεταλλεύεσαι. Καλύτερα να σε εκμεταλλεύεται παρά να τον εκμεταλλεύεσαι. Βέβαια, ούτε και να σε εκμεταλλεύεται, κακό για αυτόν είναι. Ξέρετε, αδερφοί, αγαπητοί, αυτό έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στη ζωή μας. Πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Να μην πούμε τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Όταν θα πάρεις αυτή την ωραία απόφαση να βλέπεις γύρω σου τις ανάγκες παρά να βλέπεις τη δική σου ανάγκη, τότε ο Θεός θα σου καλύπτει τη δική σου ανάγκη και θα σου δίνει δύναμη να καλύπτεις και τις άλλες ανάγκες. Αυτό είναι ένα φοβερό μυστικό. Θυμάστε που σας έχω πει, κάποτε προσευχόμουν για τα παιδιά μου, είχα κάποια προβλήματα, δεν τα θυμάμαι, και ήρθε ο Κύριος και μου είπε, φρόντιζες ή τα δικά μου τα παιδιά και εγώ θα φροντίζω τα δικά σου. Και είναι και κάτι που τελευταία το κατάλαβα. Φρόντιζε εσύ τις ανάγκες των αδελφών σου, αλληλούια, και εγώ θα φροντίζω τις δικές σου τις ανάγκες. Δεν σας το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά είναι πολύ καινούριο. Τελευταία.
ψάχνε να βρίσκεις τις ανάγκες των αδελφών σου για να τις καλύψεις, και ο Θεός τις ανάγκες τις δικές σου θα τις έχει ήδη και καλυμμένες. Ήδη και καλυμμένες. Το αντίστροφο, ψάξε να βρεις ποιος άνθρωπος θα σου καλύψει τις ανάγκες σου και δεν θα καλύπτονται και θα αυξάνονται. Γιατί δεν θα υπάρχει ο Θεός. Ποιος μπορεί να μας καλύψει τις ανάγκες μας, αδελφοί? Και μην πάει το μυαλό σας στο οικονομικό. Αυτό είναι το λιγότερο. Βλέπεις έναν άνθρωπο και πεινάει. Βόηθα τον. Βλέπεις έναν άνθρωπο και είναι θλιμμένος. Παρηγόρησέ τονε. Βλέπεις έναν άνθρωπο ότι έχει χάσει την πίστη του. Ενίσχυσέ τονε. Ψάχνε να βρεις ανάγκες για να καλύπτεις. Και τις δικές σου ανάγκες θα τις βρίσκει ο Θεός και θα τις καλύπτει αυτός. Είναι πολύ όμορφη σκέψη να μπει στην καρδιά μας, αλλά πάντοτε στο όνομα του Χριστού. Όχι για να φανούμε καλοί, και ό,τι καλύπτεις μην το λες και μην το δείχνεις. Ό,τι κάνεις κράτα το για τον εαυτό σου. Ο πατέρας σου ουράνιος που βλέπεις τα κρυβά θα σου ανταποδώσει στα φανερά. Όσοι γνωρίσουσι λοιπόν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθυνή δόξα, και θέλει κάμοι αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών, και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμή. Τώρα μοιράζει εξουσίες. Έχει εξουσία και μοιράζει. Ξέρετε, αδερφοί, τι θυμίζει αυτό? Το Σίμωνα, το μάγο, που όταν είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη να έχουν εξουσία, να επιθέτουν χείρες και να λαμβάνουν πνευμάγιο, λέει δώσε μου από αυτή την εξουσία και πάρε λεφτά. Για σκεφτείτε να λέει εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πόσα θα μου δώσεις για να σου δώσω αυτή την εξουσία? Τραγικό δεν θα ακουγότανε? Αν έχεις κάτι από το Θεό, κάποια εξουσία από το Θεό, παραδείγματος χάρη ο άντρας έχει εξουσία στην οικογένειά του, η γυναίκα έχει εξουσία στα παιδιά της. Να πω και κάτι άλλο. Και μέσα στην εκκλησία. Μερικές φορές μας έχει δώσει ο Θεός σε κάποια θέματα κάποια εξουσία. Αυτή την εξουσία να την κάνεις εσύ υπηρεσία. Ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός να είναι προς οικοδομήν της εκκλησίας. Όχι να το χαρίζεις για τη δική σου ωφέλεια, αλλά να το χρησιμοποιείς για τη δόξα του Θεού και για την οικοδομή της εκκλησίας. Ό,τι έχεις. Θα σας πω μια μορφή εξουσίας που μπορεί να έχει. Κάποιος μπορεί να είναι πλούσιος. Έχει εξουσία. Τι ωραία να χρησιμοποιεί αυτή την εξουσία προς οικοδομή της εκκλησίας. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, λογιστής. Και υπάρχουν άνθρωποι που να μην ξέρουν. Τι ωραία που είναι αυτή την εξουσία να τη χρησιμοποιεί για οικοδομή. Έχει έρθει τώρα, έχει πιστέψει ένας αδελφός μας, να μην πω το όνομά του, πόσο χρήσιμος είναι μέσα στην εκκλησία. Πόσο πολύ τον έχει ευλογήσει ο Θεός και πόσο πολύ έχει ευλογήσει ο Θεός και εμάς που τον έχει χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες μας. Όταν έχεις εξουσία να την κάνεις προς οικοδομή. Όχι να την εκμεταλλεύεσαι. Αυτός εκμεταλλεύεται, άρχισε και μοιράζει τις εξουσίες. Ό,τι δύναμη εξουσία έχεις, ποτέ μην την εκμεταλλευτείς. Ποτέ. Εσύ έχεις αυτοκίνητο, άλλος δεν έχει. Βάλ το στην υπηρεσία του αδερφού σου. Μια σκέψη να του πεις, θα σε πάω, αλλά δώσω μου και ένα κατοστάρικο για να σε μεταφέρω. Φοβερό. Να εκμεταλλευτώ αυτό το οποίο έχω. Άρα αυτό το οποίο έχω, ο Θεός μου το έχει δώσει και μου το έχει δώσει για να υπηρετώ, όχι για να εξουσιάζω. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα χαρίσματα. Έχεις προφητεία, έχεις διερμηνία, έχεις λόγο σοφίας, έχεις λόγο γνώσεως. Δεν είναι για να φανείς δυνατός, γιατί θα στο πάρει ο Θεός. Και θα στο πάρει ο Θεός, χάθηκες φουκαρά μου. Ό,τι έχουμε να το χρησιμοποιούμε για την οικοδομή της Εκκλησίας, για να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού. Στη συνέχεια, αδελφοί, δεν θα το περιγράψουμε λεπτομερώς, μιλάει πια
για τη σωτηρία του λαού Ισραήλ. Αυτό ήθελα πιο πολύ να διαβάσουμε, τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου για να είναι αντίστροφα με εμάς. Μιλάει για την σωτηρία του λαού Ισραήλ, τα έχουμε ξαναπεί, στα μισά της εφταετίας θα σταθεί σαν βδέλυγμα της ερημώσεως στο ναό του Θεού και θα αρχίσει ο διωγμός του λαού Ισραήλ και ο λαός Ισραήλ στο τέλος θα πιστέψει. Όμως δύο εδάφια θέλω να διαβάσουμε για να τελειώσουμε, το 3 εδάφιο από το ΙΒ κεφάλαιο, από το 12 κεφάλαιο, και η συνετή θέλουση εκλάμψη ως η λαμπρότης του στερεώματος. Η συνετή είναι αυτοί που νοούνε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και αν θέλετε να το δείτε είναι στο 10 εδάφιο, το εξηγεί, πολύ θέλουση καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί, και η ασεβής θέλουση ασεβεί, και ουδής εκ των ασεβών, ουδής εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλά η συνετή θέλουση νοήσει. Βλέπετε ότι η νόηση δεν είναι θέμα εξυπνάδας, είναι θέμα ευσέβειας. Ο ασεβής δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι μες στο σκοτάδι. Ο ευσεβής θα τα εννοήσει όλα. Γιατί? Γιατί θα το εξηγήσει ο Θεός. Και οι συνετοί θα εκλάμψουν ως οι λαμπρότης του στερεώματος εκεί. Αλλά και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνη, ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Να λοιπόν ένα ωραίο στόχο που μας δίνει ο Θεός και ένα αίτημα. Οι επιστρέφοντες πολλούς στη δικαιοσύνη. Θέλω εγώ να με κάνει ο Θεός ένα τέτοιο. Να επιστρέφω, θέλω να μας κάνει μια εκκλησία τέτοια. Να επιστρέφουμε πολλούς στη δικαιοσύνη. Και ο Θεός το θέλει, αλλά και ο Θεός δίνει και μισθό. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο μισθός είναι κατά τον κόπο εκάστου. Που σημαίνει ότι δεν γίνεται θαυματουργικά το να επιστρέψεις ανθρώπους στη δικαιοσύνη. Γίνεται με κόπο. Και μάλιστα ξέρετε τι λέει η Γραφή. Λέει, εισπύροντες με τα δακρύων θα θερήσουν να γαλιάσει. Δεν είναι να πω, Κύριε, κάνε με να επιστρέφω πολλούς. Η απάντηση του Θεού είναι, θέλεις να κοπιάσεις, θέλεις να κουραστείς. Αν θέλεις να κουραστείς αλλά και να αγωνιστείς όμως νόμιμα τον αγώνα τον καλό, τότε με τα βεβαιότητος θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός για να επιστρέψεις πολλούς. Αλλά στο κρεβάτι σου, στις δουλίτσες σου, και το λέω όχι προσβλητικά τις δουλίτσες σου, αλλά το λέω με την έννοια πόσο μικρή είναι η απασχόληση στη δουλειά μας, αδελφοί. Πολλές φορές έχω πει ότι δουλεύω βέβαια πολλές ώρες, αλλά η κύρια δουλειά μου δεν είναι στο γραφείο, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι για να βγάλουμε τον άρτον ημών των επιούσιων και βρίσκουμε χάρη από το Θεό και έχουμε δουλειές. Αλλά η δουλειά μας είναι αυτή που θα μας δώσει το μισθό τον αιώνιο, αδελφοί μου. Και όταν έχουμε αυτή τη σκέψη, ο Θεός και τις δουλειές μας θα ευλογεί, αλλά και το έργο Του, στο έργο Του θα μας ευωδώνει. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί.